Φίλες και φίλοι της τηλεόρασης Star Vorio Ελλάδος, γεια σας από το γήπεδο Κουδουνίων. Πρεμιέρα στο πρωτάθλημα της Super League κάτω το 15 με τη συμμετοχή της Δόξας Δράμας, με την δήλωση συμμετοχής που έκανε η διοίκηση, έγινε αποδεκτή από τη Super League. Η Δόξα συμμετέχει στο πρωτάθλημα, πρώτη αγωνιστική σήμερα, υποδέχεται την ομάδα του Πανσεραϊκού. 40 λεπτά τα παιχνίδια, η κυρία Μιλοπούλου από την καβάλα διαιτητής του αγώνα, με βοηθούς τον κύριο Δεδονάκη και τον κύριο Ζαχαρία. Και πάμε να δούμε τις εντεκάδες των δύο ομάδων, και πρώτα για την ομάδα της Δόξας, ο Βασίλης Μιχαηλίδης, προπονητής των μικρών. Παρατάσει 1 Γεωργακούδη, 2 Χαλβατζή, 3 Βογιατζή, 4 Αλκίδη, 5 Στοιμενίδη, 6 Τόλιο, 7 Γεωργιάδη Μιχάλη, 8 Γεωργιάδη Νίκο, 9 Μαλώση, 10 Ιωαννίδη και 11 Ιορδανίδη. Στον πάγκο έχει 12 Σύρτα, 13 Ζεδαμάνη, 14 Ποδαρά, 15 Νάνος, δεύτερος τερματοφύλακας, 16 Κοντογιάννης, 17 Γαβριλίδης και 18 Χατζημανόλης. Πάμε να δούμε και την εντεκάδα του Πανσεραϊκού. 1 Κατσιάκος, 2 Γκουντενούδης, 3 Σιώπης, 4 Καμίλακης, 5 Κουκούτσης, 6 Κωνσταντινίδης, 7 Πέτσας, 8 Μπαντής, 9 Σαβίδης, 10 Φούριος και 11 Βασιλάκος. Στον πάγκο Γκαϊδατζάκης, Παπίκας, Ιακάρης, Κύρδας, Γιαννούλης, Σαρακατσάνης, Κόγιας και Κοντρόβαλης. Αυτές είναι λοιπόν οι εντεκάδες των δύο ομάδων, η αναμνηστική φωτογραφία των δύο αρχηγών με το διαιτητικό τρίο λίγο πριν ξεκινήσει το παιχνίδι, σημαδιακό παιχνίδι για τους μαυραετούς. Έστω και σε επίπεδο K15 η ομάδα επιστρέφει στις μεγάλες κατηγορίες Super League, στη συμμετοχή της στον δεύτερο όμιλο με πολύ μεγάλες δυνάμεις όπως ο ΠΑΟΚ, ο Πανετολικός, ο Βόλος, ο Πανσεραϊκός, η Λάρισα που συμμετέχουν σε αυτό τον όμιλο. Χιαστεί τα παιχνίδια μετά με τον πρώτο όμιλο ανάλογα με την πορεία των ομάδων, και δεν είναι απίθανο να δούμε τη Δόξα να αγωνίζεται στη δεύτερη φάση και με τον Παναθηναϊκό και με τον Ολυμπιακό και με την ΑΕΚ που συμμετέχουν κανονικά στο πρωτάθλημα τη Super League κάτω το 15. Σε λίγο λοιπόν το ξεκίνημα στο σπουδαίο αυτό παιχνίδι ανάμεσα στην Δόξα και τον Πανσεραϊκό, στο ξεκίνημα στην πρεμιέρα των κάτω το 15. Φίλες και φίλοι, όλα έτοιμα εδώ στο γήπεδο Κουδουνίων να ξεκινήσει η αναμέτρηση της Δόξας με τον Πανσεραϊκό. Η τηλεόραση Star Vorio Ελλάδος κοντά και στα μικρά πρωταθλήματα. Τώρα λοιπόν η σέντρα του αγώνα. Ελπίζουμε να δούμε ένα καλό παιχνίδι. Δόξα Πανσεραϊκός. Μπάλα στο χώρο του κέντρου τώρα. Προσπαθούν με το Φούριο ή του Πανσεραϊκού να επιτεθούν. Φούριος πήρε την μπάλα τώρα. Ωραία προσπίση του. Φούριος πάει να μπει στην περιοχή. Κάνει και μία τρίπλα. Προσπαθεί να περάσει. Πολύ σωστά έχει το μαρκάρισμα και η απομάκρυνση της μπάλας. Και τώρα στην κόντρα επίθεση Δόξα από την πάσα του Βογιατζή. Για να δούμε. Πάει να μπει στη φάση. Τελευταία στιγμή κόπηκε εκεί ο Ιωαννίδης. Τον πρόλαβε ο αμυντικός. Πρώτη καλή προσπάθεια για τη Δόξα σε φάση διαρκείας του 6. Για τις δύο ομάδες επιμένει η Δόξα τώρα. Τόλιος, ωραία η πάσα του. Και πάλι θα βγει δυνατά στη φάση ο Καμίλακης, ο αμυντικός, ο στόπερ. Και θα κόψει την μπάλα. Πανύψηλος, αμυντικός μέσος. Τόλιος κρατάει, προσπαθεί να παίξει πλάγια. Καλή η πάσα του. Γεωργιάδης κρατάει το σουτ, την μπάλα out. Μια τελική για τη Δόξα με αυτό το σουτ του Μιχάλη Γεωργιάδη. Ωραία η κίνηση. Έκανε το σουτ, την μπάλα πέρασε out. Αυτή η φάση στο 21 με το σουτ του Γεωργιάδη. Έγινε το λάθος τώρα από την πίεση. Για να δούμε, δεν βγήκε η μπάλα. Η πάσα προς Δαμπίζο. Out. Πολύ μεγάλη ευκαιρία. Corner τελικά. Από την προσπάθεια του Ιωαννίδη. Πίεσε ψηλά η Δόξα. Έκλεψε την μπάλα. Πολύ μεγάλη στιγμή με τον Ιωαννίδη. Ο οποίος από κοντά πήγε να πλασάρει. Έβαλε την κόντρα ο αμυντικός. Τελευταία στιγμή στο 22. Απειλεί η Δόξα με κλασική ευκαιρία. Αυτή είναι η καλύτερη φάση του μάτσου τώρα. Με τον Ιωαννίδη να κάνει το πλασέ. Από την πίεση ψηλά. Corner. Εκτελείται, βγαίνει με γροθιές ο Γεωργακούδης, απομακρύνει την μπάλα. Καλή επέμβαση του Γεωργακούδη, απομάκρυνε την μπάλα. Στο 25 αυτή η φάση, επιμένει ο Πανσεραϊκός. Μπροστινή παλιά, βγαίνει ο Γεωργακούδης. Σωτήρια επέμβαση στο τέτα-τέτ με τον Βασιλάκο. Κλασική ευκαιρία και για τον Πανσεραϊκό τώρα, και στη συνέχεια θα πάρει φάουλο ο Ιορδανίδης σε μια φάση διαρκείας που ξεκίνησε από το φάουλ που εκτέλεσε ο Βασιλάκος. Και στη συνέχεια το τέτα-τέτ του ίδιου παίκτη. Σωτήρια η επέμβαση. Παίζει με τον Χαλβατζή. Μπροστινή παλιά του Ιορδανίδη για τον Ιωαννίδη. Καλή κάθετη πάσα. Πάει να βγει ο Ιωαννίδης. Βγαίνει γρήγορα από την εστία του και κόβει με τα πόδια ο Κατσιάκος. Για τη Δόξα. Καλή προσπάθεια τώρα του Ιωαννίδη. Ιωαννίδης μπαίνει, γυρίζει παράλληλα την μπάλα. Έγινε μια κόντρα και πάλι Ιωαννίδης στο σουτ δοκάρι. Αλλά υπάρχει offside. Σε αυτή την προσπάθεια του Ιωαννίδη στο 30. Πολύ καλή κίνηση από αριστερά.
Για να δούμε αυτό το στημένο. Γεωργιάδης εκτελεί. Μπάλα κατευθείαν στην αγκαλιά του Καρτσιάκου. Δεν ανησύχησε, μπλόκαρε την μπάλα. Ιορδανίδης από δεξιά κάνει την προσπίση. Μπαίνει προς τα μέσα Ιορδανίδης. Δεύτερη τρίπλα, τρίτη τρίπλα, πέρασε. Γυρίζει παράλληλα, η μπάλα περνάει. Βογιατζής. Άργησε να κάνει το πλασέκι ο Βογιατζής. Επιμένει, κερδίζει πάλι την μπάλα ο Βογιατζής. Πολύ καλή κίνηση και από τον Ιορδανίδη. Βογιατζής προσπαθεί να περάσει. Υπάρχει φάουλ, όχι. Κράτησε ο Βογιατζής με το πίσμα του την μπάλα. Γεωργιάδης, ωραίο το γέμισμα. Κόρνερ με το ένα χέρι. Δύσκολη επέμβαση από τον Κατσιάκο σε κόρνερ. Πολύ ωραίο. Πανέξυπνο το πλασέ από τον Μιχάλη τον Γεωργιάδη. Με το ένα χέρι ο Κατσιάκος πετάει την μπάλα σε κόρνερ. Πολύ καλή στιγμή σε φάση διαρκείας για τη δόξα στο 34. Να συνηθίσει τα 45 λεπτά για να δούμε τον Πατσαραϊκό. Ωραία πάσα για τον Φούριο. Φούριο πλασάρι. Γιωργακούδης είναι εκεί και μπλοκάρει την μπάλα. Μια ακόμη πολύ καλή ευκαιρία αυτή τη φορά για τον Πατσαραϊκό. Πολλές φάσεις στο μάτς σε αυτό το πρώτο ημίχρονο. Αυτή τη φορά για τον Πατσαραϊκό με τον Φούριο. Στο 35 έκανε το πλασέ Γιωργακούδης και πάλι δηλώνει παρόν. Αποκρούει την μπάλα. Στο 35. Πολύ ωραία ρουλέτα από τον Βογιατζή. Κράτησε, έκανε και τη σέντρα. Μέσα στην περιοχή προσπάθεια του Ιωαννίδη μαλώσει. Ελέγχει Τόγιος. Τόγιος έχει καλά πόδια, το ζυγίζει, σουτάρει. Συρτό το σουτ, θα πέσει και θα μπλοκάρει. Ο Κατσιάκος μία ακόμη τελική για την πολύ καλή δόξα σε αυτό το πρώτο ημίχρονο. Πάμε. Φίλες και φίλοι, όλα έτοιμα εδώ στο γήπεδο Κουδουνίου να ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο της αναμέτρησης. Και μπροστινή, καλή πάσα τώρα για τον Ζεδαμάνη. Για να ζούμε, ο Ζεδαμάνης είναι γρήγορος, κάνει ένα sprint. Προσπαθεί να μπει στην περιοχή. Ζεδαμάνης επιμένει, πήρε την κόντρα, αλλά δεν μπόρεσε τελικά να τελειώσει τη φάση από την πίεση και του Καμίλα και του στόπερ. Καλή κίνηση από τον Ζεδαμάνη στο 46. Κρατάει ο Χαλβατζής, περνάει πάντα Χαλβατζής. Επιμένει, κράτησε, γυρίζει προς τα πίσω. Ένα σουτ, την μπάλα στα σώματα. Επιμένει δόξα νέο σουτ, θα πέσει και θα μπλοκάρει ο goalkeeper ο Κατσιούκης στο σουτ του Κοντογιάννη. Στο τελείωμα καλή στιγμή για τη δόξα από την επιμονή του Ραφαήλ Χαλβατζή σε αυτή τη φάση. Νέα προσπάθεια, ωραία η κίνηση τώρα. Για να δούμε αυτή την προσπάθεια μέσα στην περιοχή. Δεν μπόρεσε να γυρίσει καλά την μπάλα εκεί ο Ζεδαμάνης. Με αποτέλεσμα να μπλοκάρει ο goalkeeper του Πασεραϊκού ο Κατσιάκος. Μπάλα εκτός. Τώρα επίθεση για τον Πασεραϊκό. Μια σέντρα μες στην περιοχή. Περνάει μπάλα από όλους. Φούριος στο σούτι μπάλα out. Πολύ μεγάλη ευκαιρία τώρα για τον Πασεραϊκό. Η πρώτη στο δεύτερο ημίχρονο με τη συμπλήρωση 15 λεπτών. Στο 55 ο Φούριος μέσα από την περιοχή. Άφησε το πλεονέκτημα η κυρία Μιλοπούλου. Έγινε η σέντρα μες στην περιοχή. Και στο 55 από πολύ κοντά ο Φούριος έκανε το σούτ. Καλή ευκαιρία. Η πρώτη πολύ καλή ευκαιρία του Πασεραϊκού. Στο δεύτερο ημίχρονο το σούτ όμως η μπάλα έφυγε ψηλά out. Βασιλάκος εκτελεί χαμηλά την μπάλα, πέρασε, ωραία η προσποίηση, το γύρισμα, Βογιατζής τελευταία στιγμή βάζει την προβολή, κόβει την μπάλα, έρχονται και αμυντικοί της δόξας εκεί, ένα κουφούζιο, απομακρύνεται η μπάλα τώρα από τον Βογιατζή, τον παίχτη που έκανε και τη σωτήρια παρέμβαση πριν. Γεωργιάδης, ωραία αλλαγή παιχνιδιού για τον Κοντογιάννη που σταμάτησε ωραία την μπάλα. Κοντογιάννης κάνει μια τρίπλα. Για να δούμε. Κοντογιάννης από αριστερά προσπαθεί να μπει, πάει λίγο πλάγια, θα κάνει ένα σουτ. Η μπάλα θα φύγει out, αλλά μετά από ώρα είδαμε στο μια τελική. Εκτελέστηκε το κόρνερ, κεφαλιά του Τόγιου, απομακρύνεται η μπάλα, Χαλβατζής πήγε να κάνει το σουτ, δεν τα κατάφερε. Επιμένει δόξα, νέα προσπάθεια παραλίγο εκεί από τη σέντρα του Σίρτα. Μπλόκαρο τερματοφύλακας, καλή στιγμή για τη δόξα στο 81 από την κεφαλιά του Τόγιου. Θα κάνει μια παράλληλη σέντρα, βγήκε ο Γεωργακούδης, μπλόκαρε την μπάλα και θα πάρει και φάουλ τώρα ο Γεωργακούδης. Έχουμε και κίτρινη κάρτα, δεύτερη κίτρινη πρέπει να είναι στον παίκτη του Πασαρακού. Ναι, παρενόχλησε τον Γεωργακούδη στο βολέ, δεύτερη κίτρινη κόκκινη στον Γκύρδα στο 73 για την ομάδα του Πασαραϊκού. Η κυρία Μιλοπούλου πολύ κοντά στη φάση, είδε την κίνηση του Γκύρδα να ενοχλήσει εκεί τον τερματοφύλακα. Στην προσπάθεια του να παίξει γρήγορα στο βολέ και τον αποβάλει με δεύτερη κίτρινη κάρτα στο 73. Μένει με 10 η ομάδα του Πασεραϊκού με την αποβολή του Κύρδα. Τα Κοντογιάννης θα κάνει μια σέντρα μέσα στην περιοχή. Πέρασε η μπάλα. Καλή σέντρα του Κοντογιάννη, αλλά πέρασε η μπάλα από όλους. Στο 86.
Βογιατζής εκτελεί. Πολύ καλή εκτέλεση. Τόλιος. Η κεφαλιά προς τα πίσω. Το σουτ, την μπάλα πάνω από τα δοκάρια. Λήξη αγώνα. Αυτή ήταν η τελευταία φάση του μάτς από το σουτ του Σίρτα στο φινάλε της αναμέτρησης. Πολύ ωραίο παιχνίδι. Πολύ ωραίο ξεκίνημα. Αμφίροπο, ισορροπημένο. 0-0. Δόξα Πανσεραϊκός. Και οι δύο ομάδες είχαν τις ευκαιρίες τους στο παιχνίδι. Τελικό αποτέλεσμα. Δόξα Πανσεραϊκός 0-0. Μαζί μας ο Άγγελος Κούτλας, συνεργάτης του Σάκη Αναστασιάδη στην K15 του Πανσεραϊκού. 0-0 σήμερα. Πρεμιέρα στο πρωτάθλημα Super League 2. Ικανοποιημένοι από το αποτέλεσμα. Σίγουρα ήταν ένα δύσκολο μάτς, όπως κάθε πρεμιέρα. Τα παιδιά προφανώς είχαν άγχος, ήθελαν να δείξουν κάποια πράγματα τα οποία δουλεύουμε όλο αυτόν τον καιρό. Συγχαρητήρια στην ομάδα της Δράμας, η οποία παρουσιάστηκε πάρα πολύ ανταγωνιστική. Από το αποτέλεσμα, εν τέλει, μπορεί να είμαστε ευχαριστημένοι. Δεν είμαστε από την απόδοση των παικτών μας, οι οποίοι σίγουρα, λόγω του άγχους είναι και η ηλικία τέτοια, η οποία σίγουρα μπορούσαμε να αποδώσουμε καλύτερα. Αλλά όπως κάθε πρεμιέρα, κρύβει τις δυσκολίες της και σε αυτό φυσικά έπαιξε ρόλο και η πολύ καλή ομάδα της Δόξας. Ο Πανσεραϊκός έχει μεγάλες βλέψεις στην Super League 2, η μεγάλη ομάδα. Δίνει βάρος και στα φυτώρια. Ποιος είναι ο στόχος των μικρών σε αυτό το πρωτάθλημα που έχει αρκετά παιχνίδια, αρκετές αγωνιστικές? Προφανώς ο στόχος δεν είναι το αποτέλεσμα. Γι' αυτό είπα ότι το αποτέλεσμα δεν μας ενδιαφέρει. Μας ενδιαφέρει να μπορέσουμε ουσιαστικά να δομήσουμε μια ομάδα και παίκτες οι οποίοι να μπορούν να σταθούν και να αποτελέσουν μετά τους μετέπειτα πυρήνα της μεγάλης ομάδας. Αυτός είναι ο κύριος στόχος βάσει και αυτό που δουλεύουμε. Δεν μας ενδιαφέρει ουσιαστικά το αποτέλεσμα, μας ενδιαφέρει να γίνει στη δουλειά. Γι' αυτό είπα ότι στο δεύτερο κομμάτι πρέπει να διορθώσουμε κάποια πράγματα. Είδαμε και πάρα πολύ κόσμο στο γήπεδο. Νομίζω ότι ο κόσμος στηρίζει αυτά τα νέα παιδιά και οι γονείς αλλά και οι φίλοι του παιδιού. Αυτό είναι πάρα πολύ ευχάριστο. Πραγματικά για τις πόλεις, τη Δράμα, τις Σέρρες πρέπει ο κόσμος να είναι κοντά, πρέπει να είναι κοντά στις ομάδες. Είτε είναι K15, είτε είναι η Δόξα, είτε ο Πανσεραϊκός από τις ομάδες. Θα πρέπει ο κόσμος να στηρίξει τις προσπάθειες που γίνονται και να είναι κοντά. Είχαμε μια πάρα πολύ ωραία κερκίδα σήμερα με φιλάδους και των δύο ομάδων, με χαμόγελα και αυτό θέλουμε να υπάρξει σε κάθε μάτς. Μαζί μας ο Βασίλης Μιχαηλίδης, προπονητής της ομάδας της Δόξας στο K15. Ιδανική πρεμιέρα, θα έλεγα. Μια ομάδα που μαζεύτηκε σε σύντομο χρονικό διάστημα, με ουσιαστικά σίγουρα δεδομένο πρόβλημα ομοιογένειας. Παρουσιάζει μια αξιοπρεπέστατη εικόνα στην πρεμιέρα και θα μπορούσε να πάρει ακόμη και την νίκη, έτσι, ναι, Βασίλη? Σίγουρα θα μπορούσαμε να πάμε καλύτερα, αλλά τηρουμένων των αναλογιών, είμαι πολύ ευχαριστημένος από την εικόνα της ομάδας. Έχουμε πολλά περιθώρια βελτίωσης, που πιστεύω ότι σιγά-σιγά και με τη δουλειά που θα κάνουν τα παιδιά στο γήπεδο θα τα δείξουμε. Είδαμε και αρκετές αλλαγές στο δεύτερο ημίχρονο. Ο προπονητής της Δόξας έμεινε ικανοποιημένος περισσότερο από το πρώτο ή από το δεύτερο μέρος της ομάδας? Νομίζω ότι στο πρώτο σταθήκαμε καλύτερα. Στο δεύτερο ημίχρονο παρουσιαστήκαμε λίγο πιο κουρασμένοι. Είναι φυσιολογικό γιατί εμείς δεν έχουμε το χρόνο προετοιμασίας που έχουν οι αντίπαλες ομάδες. Ενημερωθήκαμε πριν από 10 μέρες ότι θα παίξουμε σε αυτό το πρωτάθλημα, που είναι σίγουρα με μεγαλύτερη δυσκολία, έτσι. Αλλά πιστεύω ότι σιγά σιγά και με την προπόνηση και την ομοιογένεια που θα αποκτήσουν τα παιδιά θα παρουσιαστούμε καλύτερα στη συνέχεια. Ένα μεγάλο κίνητρο για τη Δόξα, ακόμη και σε μικρή ηλικία, να παρουσιάζεται σε Super League, σε μια μεγάλη κατηγορία. Είδαμε και γεμάτες κερκίδες σήμερα. Σίγουρα είναι μια πολύ μεγάλη ευκαιρία για τα παιδιά της Δόξας να τους δουν και έξω από τον ομό και πιστεύω ότι θα είναι πολύ καλό για όλο το δραμηνό ποδόσφαιρο. Θα μπορούσαμε σήμερα να περιμένουμε κάτι περισσότερο στο τελείωμα στις επιθέσεις ομάδας, γιατί βγήκανε φάσεις, αλλά είχαμε θέμα στην αποτελεσματικότητα. Σας είπα, σαν ομάδα δεν έχουμε καθόλου ομοιογένεια. Ήρθανε τα παιδιά τα καινούργια που ήρθανε, έχουν κάνει μία προπόνηση όλοι μαζί. Κάναμε μία προπόνηση όλοι μαζί. Οπότε θα ήταν, νομίζω, αφύσικο να παρουσιαστούμε καλύτεροι σε θέματα ομοιογένειας. Πιστεύω ότι σιγά σιγά και ο χρόνος θα είναι μαζί μας και αγώνα με τον αγώνα θα παρουσιαζόμαστε καλύτεροι. Από τους κορυφαίους η απόδοση σήμερα της ομάδας μας, ο κεντρικός αμυντικός ο Δημήτρης Στοιμενίδης. Δημήτρη, συγχαρητήρια. Πρεμιέρα, καινούργια ομάδα. Μαζευτήκατε τελευταία στιγμή, ικανοποιημένοι από το αποτέλεσμα και από την παρουσία της ομάδας? Πιστεύω πως ναι. Μπορούσαμε και καλύτερα λίγο ακόμα. Τα παιδιά, οι καινούργοι, ήταν καμιά 5-6 παιδιά τη Δευτέρα. Με δύο προπονήσεις, 2,5 μία που κάναμε την Παρασκευή. Πιστεύω πως πήγαμε αρκετά καλά. Θα μπορούσαμε και καλύτερα, όπως είπα. Στο κέντρο χάναμε αρκετές μονομαχίες, μας κάνανε επιθέσεις. Μπροστά δεν ήμασταν όσο περιμέναμε καλά, αλλά θα μπορούσαμε και καλύτερα. Είναι ένα κίνητρο για εσάς αυτή η συμμετοχή στη Super League? Θα παίξατε με μεγάλα ονόματα, με ΠΑΟΚ, στο δεύτερο γύρο μπορεί με Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό. Είδαμε γεμάτες κερκίδες σήμερα. Δεν είστε συνηθισμένοι σε τέτοιες καταστάσεις? Από το τοπικό που παίζουμε, τώρα παίζουμε στη Super League. Ναι, είναι δύσκολο αυτό. Είχαμε αρκετό άγχος όλοι. Πιστεύω για λίγες περιστάσεις θα πήγαμε αρκετά καλά. Και πάμε τώρα στο επόμενο παιχνίδι πιο δυνατά. Το Πασαρεκό, πώς τον είδες? Καλή ομάδα. Σίγουρα μπήκαν πιο δυνατά από εμάς στις μονομαχίες, γενικά σε όλα. Αλλά πιστεύω τα πήγαμε αρκετά καλά και εμείς ισορροπήσαμε το παιχνίδι. Νίκος Γεωργιάδης μαζί μας, ο αρχηγός της ομάδας της Δόξας. Καλή παρουσία σήμερα. Πρώτο παιχνίδι, ισοπαλία. Θέλω να μου πεις τη γνώμη σου για την εικόνα του ματς. Είσαι ευχαριστημένος σήμερα από το αποτέλεσμα και από την εμφάνιση της ομάδας?
Εντάξει, δεν είμαι πολύ ευχαριστημένος. Μπορούσαμε και καλύτερα. Προσωπικά έπαιξα καλά, μπορώ να πω. Και θα ελπίζω να φέρουμε στο επόμενο μάτι σε την νίκη. Είναι μια ξεχωριστή εμπειρία για σας, Super League, γεμάτες κερκίδες, άλλο επίπεδο από το τοπικό πλέον, παίζετε σε μια κατηγορία μεγάλη. Ναι, είναι μεγάλη αλλαγή για μας και θα δώσουμε τα δυνατά για να, αν μπορούσαμε να αντεπεξέλθουμε όσο το πιο καλύτερα. Στόχος της ομάδας είναι και το αποτέλεσμα ή ουσιαστικά η βελτίωση για να μπορέσετε να παρουσιάσετε καλύτερη εικόνα μετά. Η βελτίωση κυρίως, αυτό, ναι, βελτίωση. Ευχαριστώ πολύ.